Κατέθεσαν κάποια από τα 6 παιδιά που εμφανίζονται γυμνά σε βίντεο για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με ύποπτο 42χρονο λογιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι αναφέρθηκαν στην γνωριμία τους με τον ύποπτο, περιέγραψαν τα γεγονότα και είπαν τι ακριβώς τους ζητούσε. Κάτι που έγινε στην παρουσία ειδικών ψυχολόγων και λειτουργών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, ο 42χρονος εμφανιζόταν ως καθηγητής λογιστικής στους μεγαλύτερους μαθητές. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, τους οποίους, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο των καταθέσεων, είχε προθυμοποιηθεί αφιλοκερδός να βοηθά στο διάβασμα των μαθημάτων τους. Σε σχέση με την πρώτη καταγγελία που έγινε τον προηγούμενο μήνα εναντίον του, όπως αποκαλύπτεται, είχε εκδοθεί διάταγμα που απαγόρευε στον 42χρονο να πλησιάσει τόσο τον 15χρονο όσο και τον επίσης ανήλικο αδελφό του. Μέσω του ίδιου διατάγματος, το δικαστήριο απαγόρευε στον ύποπτο να προσεγγίζει οργανωμένους χώρους στους οποίους συχνάζουν παιδιά.